κορυφαίος πρωταγωνιστής και θείας άρχης. Στην Κρήτη γεννήθηκα. Στην Κίσα μου. Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στην Αθήνα. Ήρθα 7 χρόνια εδώ. Δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια και για την οικογένειά μου και για μένα και γενικά για τη ζωή. Ο Μάνος Κατράκης ήταν το μικρότερο από τα 5 παιδιά του εμπόρου Χαράλαμπο Κατράκη και της Ειρήνης Κατράκη. Το 1919 μετακομίζει με την οικογένειά του στην Αθήνα. Προοριζόμουν στην αρχή για το ναυτικό, ύστερα για το πολυτεχνείο. Τελικά κατάληξα στο θέατρο, τελείως συμπτωματικά. Η δυναμικότητα και το μπρίο του ενθουσίασαν τον σκηνοθέτη Κώστα Λελούδα και το 1928 έπαιξε στην πρώτη βουβή ταινία «Το Λάβαρο του 21». Δύο χρόνια αργότερα συμμετέχει στο Λαϊκό Θέατρο του Βασίλη Ρώτα και το 1932 προσλήφθηκε στο Εθνικό Θέατρο ενσαρκώνοντας αξιόλογους ρόλους. Το 1942 ανέλαβε πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και από αυτή τη θέση συνέβαλε σημαντικά στην ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, όπου και έπαιξε μέχρι το 1946. Γίνεται το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 1942 και καλούμαστε ορισμένοι άνθρωποι από εμάς να αντιμετωπίσουμε τη δημιουργία βουλγάρικου θειάσου, του φασιστικού βουλγάρικου θειάσου στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργούμε ένα θείασο με τη Χαζιαργύρη, τον Γιάννη τον Αυλονίτη, συγχωρεμένος και αυτός, όπως και ο Παντελής ο Ζερβός, ο σπουδαίος φίλος και συνάδελφος, ο Χατζίσκος, εγώ, ο Κώστας ο Παπάς, ο Γιώργος Βλαχόπουλος, η Ντόρα η Βολονάκη και πολλοί άλλοι, και κάναμε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, για να μην κατέβει βουλγάρικος θείασος. Ήταν το πρώτο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που έγινε. Λυπάμαι που δεν αναφέρεται πουθενά η συμβολή και η πνευματική τόνωση στο λαό της Βόρειας Ελλάδας με το Κρατικό Θέατρο της εποχής εκείνης. Ένα χρόνο αργότερα εκδιώχθηκε, λόγω των αριστερών πεποιθήσεών του και της άρνησής του να υπογράψει δήλωση μετάνοιας και εξορίζεται στην Ικαρία, στη Μακρόνησο και τον Αϊστράτη. Και το 1947 με κατεβάζουν σχεδόν από τη σκηνή του Θεάτρου Κοτοπούλη που έπαιζε το Βαθιές είναι οι ρίζες μαζί με τον Γιώργο τον Παπά, την Βάσο τη Μανολίδου, τον Κωνσταντάρα, την Κατζιαργύρη και άλλους. Και με πάνε στην ασφάλεια. Ζητούν να υπογράψω δήλωση μετάνοιας, επειδή ήμουν λέει στο ΕΑΜ. Φυσικά δεν υπέγραψα. Με τις ενέργειες του Χέλμη με άφησαν για λίγες μέρες που με ξαναπιάσανε πια μετά. Και ύστερα από μια ταλαιπωρία ενός μισή μήνα στα κουντρούμια της ασφάλειας, με στείλανε εξορία όπου γύρισα το 1952. Εκεί ολοκλήρωσα τον ιδεολογικό προσανατολισμό. Γιατί συναναστράφηκα με σπουδαίους ανθρώπους, με ανθρώπους που η ζωή τους όλη ήταν αφιερωμένη στην ανθρωπιά, στην εντιμότητα, με θυσίες απέραντες. Όπως ήταν ο Ιμβριώτης, ο Ρίτσος, ο Σαράφης, ο Φωτιάδης, ο Καρούσος, ο Λουντέμις, ο Κουλαμπάς, ο Τάσος Κουλαμπάς, ο Γαβριλίδης, ο Δεσποτόπουλος, ο Κώστας και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή τα ονόματά τους και που όμως η συναστροφή μου μαζί τους μου εμπλούτησε τον ψυχικό και τον πνευματικό μου κόσμο έτσι που πλέον είμαι αμετατόπιστα τοποθετημένος εκεί που το Πανελλήνιο ξέρει. Ο Μάνος Κατράκης εγκαινίασε το Λαϊκό Θέατρο με την παράσταση «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας». Σε αυτό το θέατρο συνέχισε ως το 1967, υποστηρίζοντας συστηματικά το ελληνικό έργο. Με την επιστροφή μου στην ζωή βρέθηκα σε καινούργιες περιπέτειες, φυσικά γιατί δεν έβρισκα δουλειά.
Φοβόντουσαν οι άνθρωποι να με πάρουν στη δουλειά τους και ήμουν υποχρεωμένος να αντιμετωπίσω κατά κάποιο τρόπο αυτή την ιστορία. Όπου ξαφνικά, σαν απομηχανής θεός, βρίσκεται ο Λίνος ο Καρζής, ο αείμνηστος εργάτης αυτός της θεατρικής ιδέας που ανάλωσε τη ζωή του για την περιουσία του για το σκοπό της αναβίωσης του αρχαίου δράματος. Επρόκειτο να κάνει τον Προμηθέα δεσμό της στους Δελφούς, αναβιώνοντας έτσι τις δελφικές γιορτές του Σικελιανού. Πράγμα που το κατάφερε, όμως ο κύκλος δεν σταματάει εδώ. Ούτε οι δυσκολίες. Πρέπει να κινηθώ. Πρέπει να κάνω κάτι μόνος μου. Δημιουργώ ένα θίασο. Θίασο Μάνου Κατράκη. Είναι ο πρώτος, ο μοναδικός θίασος του Μάνου Κατράκη που έκανα στη ζωή μου. Με τους Βανδύ, την Ασπασία Παπαθανασίου, τον Δάνη, τον Μπέτσο, τον Κώστα τον Παπά, την Γεωργούλη και διάφορους άλλους, την Αγνή τη Βλάχου. Και πήγα στη Μακεδονία. Μακεδονία και Θράκια πάνω. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς βρέθηκα πάλι στη Μακεδονία, ώσπου ύστερα από μια συνεργασία μου με την Κιβέλη, την αείμνηστη Κιβέλη, στο Θέατρο Αθηνών, σκέφτηκα και μου κόλλησε στο μυαλό η δημιουργία ενός λαϊκού θέατρου. Όπου το 1955 έκανα το Λαϊκό Θέατρο στο πεδίο του Άρεως. Σημαντικό σταθμό στην καλλιτεχνική του πορεία αποτελεί παγκόσμια περιοδία του 1974 με την παράσταση «Ιδίπους Τύρανος» σε σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη. Λοιπόν, το παλάτι ήταν του Λάιν. Γνωστού ή κάποιο παιδί από τη γενιά του. Αλλή, το πιο φρικτό να πω από εδώ. Κι εγώ να ακούσω. Όμως να ακούσω πρέπει. Παιδί εκείνο. Μα αυτά κάλλιο μπορεί η γυναίκα σου όλα να ιστορήσει. Το παιδί σου έδωσε. Ναι, αφέντη. Με ποιο σκοπό? Να το ξεκάνω. Η Έρμη, το παιδί της, φοβόταν χρησμούς μαύρους. Ποιους? Θα σκότωνε, λέγαν, το γονιό του. Πώς τάπησες εσύ σε αυτόν τον γέρο? Από συμβόνια, αφέντη. Έλεα, θα φύγεις άλλη αυτός χώρα από όπου ήρθε. Μα τούτος για συμφορές το έσωσε. Αν εσύ είσαι εκείνος που λέει, δυστυχισμένος σε γεννήθηκες. Αλλή. Αλλή. Καθαρά όλα ξεδιαλύνουν. Ο Μάνος Κατράκης πήρε μέρος ως πρωταγωνιστής σε πολλές εμβληματικές ταινίες του κινηματογράφου. Από κινηματογραφικές μου αναμνήσεις μπορώ να θυμηθώ ορισμένες ταινίες όπως ο Μαρίνος Κοντάρας, όπως η Αντιγόνη του Τζαβέλα. Με την Αντιγόνη πήρε ένα πρώτο βραβείο στο 5ο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο για το ρόλο του Κρέοντα. Ένα πρώτο διεθνές βραβείο. Οι αναγνώσεις του σε κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης παραμένουν κλασικές. Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από τα νυχτοπουκάμισο
με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς ευγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιάσα σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαραγκές που λέγες είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν και φορές τρεις, με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω, σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει, μια πύχη φωτιά κατά από τα σίδερα, με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος, μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν, και χτυπούσανε όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση, και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη, παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητοι, κοιτάζοντας πολύ μακριά, πέρα από την άκρη της απελπισιάς, τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άντρες και οι γυναίκες, και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα και θερίσανε πλήθος τα θηρία και άλλους εμάζωξαν και την άλλη μέρα εσυστήσανε στον τοίχο 30. Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς μεγάλους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες όπως η Μελίνα Μερκούρη, η Τζένι Καρέζη, ο Γιώργος Φούντας, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Γιάκομπ Νίλσεν, σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Τζαβέλας, ο Τάκης Μουζενίδης και ο Πέλος Κατσέλης, ποιητές όπως ο Γιάννης Ρίτσος. Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλος ηθοποιός και μεγάλη ηθοποιός στο ελληνικό θέατρο που να μην έπαιξε κοντά του. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «Ταξίδι στα Κύθυρα» με σκηνοθέτη τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 1984, χτυπημένος από καρκίνο των πνευμόνων. Σ' ακούω που έρχεσαι. Σε ξεγέλασα 5 φορές. 5 πόλεμοι. Γυναίκες. Και στήσιμο στον τοίχο. Η ζωή του Μάνου Κατράκη ήταν ένας θρίαμβος, ως άνθρωπος, ως αγωνιστής, ως ηθοποιός. Αγαπούσε την Κρήτη, την πατρίδα, τη γυναίκα. Αγαπούσε το θέατρο. Αγαπούσε τη ζωή.